στην ουσία εδώ τελειώνει και το μετρό δυτικά. Δηλαδή για να πας πιο πέρα θέλεις λεωφορείο ή τρένο. Είναι μια ωραία γειτονιά, ήσυχη, οικογενειακή. Εντάξει, το ήσυχη μπορείς να το κόψεις. Ήρθαμε εδώ με ένα οργανωμένο σχέδιο διαφυγής. Είμαστε δηλαδή δραπέτες από την Ελλάδα. Ήμασταν στη Χαλκίδα πριν. Η Αθηνά, η μικρή μας αδερφή, τελείωνε το σχολείο, οπότε ψαχνόταν. Η Τάνια τελείωνε το χημικό στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είχα τελειώσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Θεσσαλονίκη. Δούλευα στην οικογενειακή επιχείρηση του μπαμπά και της μαμάς. Ήταν σχετικά στρωμένα τα πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή λέω τώρα, τι αυτό είναι. Οπότε φεύγω εγώ. Η Αθηνά έρχεται και αυτή μαζί με εμένα για να ξεκινήσει εδώ σεφ. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία της αποικίας. Γεια σας, Τάνια. Καλά, καλά, εσύ. Καλά, αλλά δεν τρώμε καλά. Δεν τρώμε καλά. Δεν τρώμε. Θα σας τη στείλω. Έχουμε εδώ το σεφ και δεν... Γιαγιά, ο Πάρης έχει χάσει 5 κιλά από τότε που τον έχεις δει. Κεφαλικά. Ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος 10. Ο Πάρης. Ο Χριστόδουλος 5. Ο Πάρης. Μην μπερδεύετε, παιδιά. Κοίτα, γιαγιά. Το σπίτι μένει σταθερό. Κοίτα, έπαθε καρδιά από κοίτα, έπαθε κοίτα όντως. Εδώ, δεν μιλάει. Την κοιτάς. Ο Πάρης, λέω, έχει χάσει 5 κιλά. Ο Πάρης. Ο Πάρης. Ναι. Τι θα το να γίνει, το αντίθετο λέει. Γιατί, παιδιά, γιατί δεν έχετε να πάτε. Δεν έχουνε. Δεν ξέρω, εδώ ο σεφ, δεν ξέρω τι σπουδάζει. Γιαγιά, να ντύνεσαι. Να ντύνεσαι, είναι ύπουλος ο καιρός. Εντάξει. Γιαγιά. Τη στέκα δεν σου είπα να μην τη βάζεις τόσο πίσω. Τη στέκα σου, γιατί δεν τη βάλω τόσο πίσω πάλι. Εκεί, να φαίνεται καλύτερα. Εκεί, είσαι πιο όμορφη έτσι. Άντε. Γεια, καλό βράδυ. Αχ, δεν μπορώ. Καλώς έχετε. Γεια σας, γεια. Άντε, γεια. Στέκα της, άντε στέκα μου. Ο Πάρης έχει χάσει 5 κιλά. Μην ακούς τίποτα για τον Πάρη, όλοι οι υπόλοιποι. Το αντίθετο πρέπει να γίνεται. Όλα εγώ τα ακούω. Είναι κλασική μετακατοχικά αυτή τη σύνδρομα, ξέρω εγώ, που σου βάζει κοτόπουλο με πατάτες και σου βάζει ένα κοτόπουλο και ένα πιάτο πατάτες. Και με τον Πάρη έχει πολύ μεγάλο... Δεν μπορεί. Είναι η αδυναμία της. Η κρίση έπαιξε ένα βασικό ρόλο στην αποφάσή μας να φύγουμε. Αλλά και πάλι θέλω να ξαναπώ ότι για μένα ίσως το πρώτο είναι ότι ήρθα να κάνω κάτι που γουστάρω και δεν θα μπορούσα εύκολα να το κάνω στην Ελλάδα. Και νομίζω είναι σημαντικό αυτό, να φεύγεις, όχι κυνηγημένος, όχι για να γλιτώσεις από κάτι, αλλά να έχεις και ένα στόχο.